Ευχαριστώ πολύ, κυρία Κεμαλή. Να καλημερίσω και εγώ με τη σειρά μου. Να ευχαριστήσω για άλλη μια φορά τις νοσηλεύτριες από το Τμήμα Εκπαίδευσης που με πρότειναν για αυτή την εργασία. Τη διευθύντριά μας, την κυρία Κεμαλή, που με επέλεξε και μου έδειχνε μια σταθερή προτίμηση τα χρόνια που πέρασαν. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και ευχαριστώ πολύ όλους εσάς που μας τιμάτε σήμερα εδώ με την παρουσία σας. Λοιπόν, θα σας μιλήσω για τη διαχείριση των προβλημάτων υγείας, βασικά των αναρρωτικών του νοσηλευτικού προσωπικού. Όταν όμως λέμε αναρρωτική, τι σημαίνει? Σημαίνει ότι κάποιος αισθάνεται ότι δεν μπορεί να τα καταφέρει στη δουλειά. Είναι λοιπόν ένα υποκειμενικό αίσθημα. Πώς γίνεται κάποιοι, ενώ έχουν σοβαρό πρόβλημα υγείας, να πηγαίνουν στη δουλειά και κάποιοι άλλοι με λιγότερο σοβαρό να λείπουν? Αυτό σημαίνει λοιπόν ότι είναι μια υποκειμενική αντίληψη κάποιου ότι δεν μπορεί να τα καταφέρει στη δουλειά του. Απ' την άλλη, όταν κάποιος είναι ασθενής, να μην πάει στη δουλειά του είναι και ένα νόμιμο δικαίωμα. Ο νόμος λοιπόν σε όλες τις χώρες δίνει το δικαίωμα στους ανθρώπους όταν είναι ασθενείς να μην πάνε για δουλειά. Και το πόσο θα πάρει αναρρωτική κάποιος καθορίζεται από δύο παραμέτρους, τη διάρκεια και τη συχνότητα. Δηλαδή, πόσο πολύ δικαιούται κάποιος, στη χώρα μας ας πούμε, δικαιούται για κάθε έτος εργασίας 30 ημέρες. Η συχνότητα πάλι. Σε κάποιες χώρες η συχνότητα είναι τρεις φορές το έτος. Θεωρείται πιο συχνό αν πάρεις πάνω από τρεις. Ή πάλι σε σχέση με τη διάρκεια, λένε ότι αν πάρεις πάνω από 28 ημερολογιακές μέρες, δηλαδή κάτι κοντά με το δικό μας, περίπου ένα μήνα. Σε κάποιες άλλες χώρες λένε 20. Παρ' όλα αυτά παραμένει ένα σταθερά νόμιμο δικαίωμα του εργαζόμενου η αναρρωτική. Όταν όμως υποψιάζονται οι διοικήσεις ότι κάποιος δεν παίρνει για πραγματικούς λόγους αναρρωτική, τότε έρχεται κάποιος άλλος, που στη χώρα μας ονομάζεται επιτροπή, να αξιολογήσει αν πράγματι έπρεπε να την πάρει. Στις άλλες χώρες, λοιπόν, αυτός ο ειδικός ονομάζεται γιατρός εργασίας, που είτε μόνος του είτε με τη μορφή μιας ομάδας θα πρέπει να αξιολογήσει αν πράγματι δικαίως δόθηκε η αναρρωτική στον εργαζόμενο ή όχι. Αυτό όμως αποτελεί και ένα ηθικό ζήτημα για αυτόν που καλείται να απαντήσει αν σωστά ή όχι δόθηκε. Γιατί θεωρείται ότι με αυτόν τον τρόπο καταλύεται η εμπιστοσύνη που προσπαθεί να χτίσει με τον ασθενή όταν τον βάζει σε μια τέτοια διαδικασία. Και απ' την άλλη, ο εργαζόμενος που φτάνει μέχρι εκεί θα κάνει τα πάντα για να πείσει ότι έχει λόγο που απουσιάζει, ότι είναι πραγματικά ασθενής. Θα προσκομίσει εξετάσεις, θα πει δεν μπορώ. Οπότε είναι πάρα πολύ δύσκολη η απόφαση να πει κάποιος ότι πράγματι έπρεπε να δοθεί ή όχι. Στην Αγγλία δημιουργείται αντιπαράθεση ανάμεσα σε αυτόν που δίνει την αναρρωτική, που συνήθως είναι ο γενικός γιατρός, σε σχέση με αυτόν που πρέπει μετά να αξιολογήσει ότι πράγματι την πήρε. Οπότε λένε τι θα κάνουμε, θα χωριστούμε σε καλούς και κακούς γιατρούς, αυτούς που βοηθάνε τον εργαζόμενο και αυτούς που τον καταδικάζουν. Στην Ολλανδία έχουν προχωρήσει ακόμη πιο πολύ και λένε ότι ο λόγος για τον οποίο παίρνει κάποιος αναρρωτική είναι προσωπικό δεδομένο και ότι ο γιατρός δεν είναι υποχρεωμένος να αναγράψει το αίτιο για το οποίο πρέπει κάποιος να πάρει αναρρωτική, μόνο την αναγκαιότητα της αναρρωτικής. Το σίγουρο πάντως είναι από όλες τις βιβλιογραφικές μελέτες ότι όταν κάποιος παίρνει μακρόχρονη αναρρωτική, συνήθως έχει ένα πραγματικό πρόβλημα. Άρα τα προβλήματα της, ας το πούμε, κακής πρακτικής λίγο περισσότερο συνδέονται με τις βραχυχρόνιες αναρρωτικές. Και βέβαια σταθερά οι απουσίες απασχολούν όλες τις... είναι πρώτο θέμα σε όλες τις ατζέντες των ευρωπαϊκών χωρών. Γιατί οι απουσίες των νοσηλευτών επηρεάζουν το νοσοκομείο. Όχι μόνο για λόγους οικονομικούς, για τις χαμένες ώρες, αλλά κυρίως από άποψη διαχείρισης προσωπικού. Γιατί όταν ένας εργαζόμενος θα λείψει ευνίδια, τότε το νοσοκομείο μένει με μειωμένο προσωπικό να βγάλει την ίδια δουλειά, την ίδια ρουτίνα, από την οποία δεν μπορεί να αφαιρεθεί κάτι. Και αυτό έχει αντίκτυπο στην ασφάλεια και την ποιότητα της φροντίδας. Άρα, αυτοί που θα μείνουν θα χρειαστεί να τρέχουν σαν τρελοί για να προλάβουν να κάνουν αυτά που είναι αναγκαίο να γίνουν για τους ασθενείς, και αυτό θα οδηγήσει σε κόπωση και σε ένα νέο κύκλο αναρρωτικών. Τώρα, τι βλέπουμε από τη βιβλιογραφία? Στην Νορβηγία και στη Δανία, που μελέτησαν λίγο τις απουσίες, είδαν ότι είναι ένα φαινόμενο σύνθετο και εξαρτάται από πολλούς παράγοντες, που δεν έχουν πάντα να κάνουν με την ασθένεια. Ποιοι είναι αυτοί οι λόγοι? Είναι προσωπικοί. Ας πούμε, άνθρωποι νεότεροι των 30, νοσηλευτές νεότεροι των 30, που δεν έχουν δεσμευτεί ακόμη με τον οργανισμό, δεν νιώθουν μια ευθύνη για αυτό το τμήμα, ότι τι θα γίνουν οι ασθενείς. Αυτοί λοιπόν λείπουν πιο εύκολα. Ο γάμος, με την έννοια πια ότι αν κάποιος έχει παιδιά τα οποία αρρωσταίνουν ή τα οποία δεν υπάρχει κάποιος να τα φροντίσει, αναγκαστικά θα πάρει αναρρωτική. Αν έχει έναν ηλικιωμένο να φροντίσει, έναν ηλικιωμένο γονιό, θα αναγκαστεί να πάρει αναρρωτική.
άνθρωποι που αισθάνονται ότι δεν είναι καλά και πηγαίνουν συχνά στο γιατρό. Άρα, άνθρωποι με κακή ατομική υγεία. Πολλές φορές θα κάνουν χρήση αυτού του δικαιώματος. Άνθρωποι που δεν έχουν υποστηρικτικό περιβάλλον, που ζουν μόνοι τους. Άνθρωποι που είχαν ήδη ένα βεβαρημένο μυοσκελετικό πρόβλημα και έρχονται να κάνουν και μια δουλειά που απαιτεί πολύ μυϊκή δύναμη. Άλλοι πάλι που έχουν μια ψυχιατρική συνοσηρότητα. Ποιοι άλλοι λόγοι ευθύνονται? Εργασιακοί. Η εργασία σε χώρους με πολλές απαιτήσεις που προκαλεί συγκρούσεις μεταξύ των νοσηλευτών, που δεν υπάρχει κλίμα ομόνοιας. Η μετακινήση των νοσηλευτών, που δεν εφαρμόζεται στο νοσοκομείο μας, αλλά εφαρμόζεται σε άλλα νοσοκομεία. Βλέπε υγεία. Λείπει κάποιος από το ένα τμήμα, θα τον μετακινήσουμε. Να πάμε κάποιον από άλλο τμήμα. Γι' αυτό και κρατάνε και την ίδια αρχιτεκτονική σε όλα τα τμήματα. Αυτό δημιουργεί δυσαρέσκεια στο προσωπικό. Πώς θα αποπετούν φυσικές δυνάμεις. Πρέπει να σηκώσει τους ασθενείς, να τους βάλει στο καροτσάκι, να τους πλύνει, να τους πα κάπου, ας πούμε, άνθρωποι που δουλεύουν νυχτερινές βάρδιες. Αυτό δημιουργεί μια κόπωση. Άρα, λοιπόν, μια μειωμένη ικανοποίηση από την εργασία. Τώρα, παράγοντες που σχετίζονται με τον οργανισμό, με το νοσοκομείο δηλαδή. Ένα πρόσωπο νοσοκομείο που οι υπάλληλοι δεν είναι ευχαριστημένοι, όπου ο νοσηλευτής δεν αισθάνεται δεσμευμένος. Λέει, γιατί να πρέπει να ταλαιπωρηθώ για αυτό το νοσοκομείο. Προϊστάμενοι που δεν έχουν πολλή εμπειρία και στρεσάρουν το προσωπικό. Αλλαγές στον οργανισμό που πρέπει αναγκαστικά να γίνουν και κάποιοι όμως νιώθουν ανασφάλεια, δεν τους αρέσουν οι αλλαγές. Θεωρούν ότι θα επηρεαστεί η δουλειά τους, η οικογενειακή τους ζωή. Οπότε αυτό τους αναγκάζει να λείπουν. Όπως και να έχει όμως, κάνουμε ένα επάγγελμα πάρα πολύ δύσκολο. Αυτό αναγνωρίζεται διεθνώς. Ένα επάγγελμα όπου έχει και συναισθηματική πίεση και φυσική. Αυτή η συναισθηματική πίεση έχει να κάνει με τη μεγάλη ευθύνη μας μπροστά στη ζωή των ασθενών. Κρίνεται η ζωή του αρρώστου και πρέπει να είμαστε εκεί συγκεντρωμένοι και δυνατοί. Έχουμε καθημερινά να κάνουμε να αντιμετωπίσουμε το θάνατο, όπως μας είπε και η προηγούμενη συνάδελφος. Έχουμε το στρες του επίγοντος, που εκείνη τη στιγμή πρέπει να ανατάξουμε τον άρρωστο. Το bullying, που και αυτό υπάρχει, τη βία, είτε από τους αρρώστους, είτε από τους συγγενείς, την έκθεση χημικά, είτε πρόκειται για χημειοθεραπευτικά, είτε πρόκειται για καθαριστικά, τις βάρδιες. Άρα, λοιπόν, αντιμετωπίζουμε μια φυσική κόπωση. Και αυτό πιθανόν να οδηγεί και σε προβλήματα ψυχικής υγείας. Γιατί τι είναι η ψυχική υγεία? Είναι βίο, ψύχο, κοινωνική νόσος. Άρα, λοιπόν, επηρεάζεται από πολλά πράγματα. Σε μια μελέτη, λοιπόν, όπου συμμετείχαν 230 διπλωματούχοι νοσηλευτές και οι οποίοι απάντησαν σε ένα αυτοσυμπληρούμενο ερωτηματολόγιο και ρωτήθηκαν για το ατομικό και οικογενειακό ιστορικό τους, για τους παράγοντες κινδύνου, για τις διαγνώσεις, για τα αυτοαναφερόμενα συμπτώματα και για το πώς αντιλαμβάνονται οι ίδιοι την υγεία τους, ένα 13% από αυτούς τους 230, δηλαδή περίπου 30 άτομα θα λέγαμε, τι απάντησαν? Ότι έχουν μία διάγνωση ψυχικής διαταραχής, που οι πιο πολλοί την προσδιορίζουν σε άγχος ή κατάθλιψη. Και ένα 5,8% από αυτούς αναγκάζονται να πάρουν φάρμακα, τα οποία βέβαια είναι σημαντικό κανείς να παίρνει για να μπορεί να ανταποκρίνεται στη δουλειά του. Ένα 21% ανέφερε διαταραχή στις διατροφικές συνήθειες, που πιθανόν έχει να κάνει και με το κυκλικό ωράριο. Ευτυχώς κανείς δεν ανέφερε ψύχωση. Ποια συμπτώματα αναφέρουν οι νοσηλευτές? Πονοκέφαλο, προβλήματα ύπνου, που το εντοπίζουν πιο πολύ λόγω του κυκλικού ωραρίου στην πρωινή έγερση. Ξυπνάνε πολύ πρωί και μετά δεν μπορούν να ξανακοιμηθούν. Κουράζονται πάρα πολύ. Δεν έχουν ζωντάνια να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις της ζωής τους. Και πολλοί από αυτούς δεν το αντιλαμβάνονται, δηλαδή αξιολογούν ότι οι ίδιοι είναι καλά. Είμαι καλά, δεν χρειάζομαι κάτι. Και αυτό ίσως γιατί υπάρχει και ένα στιγματισμός γύρω από την ψυχική νόσο. Γι' αυτό και είναι πολύ σημαντικό στα τμήματα να υπάρχει μια κουλτούρα συζήτησης, χωρίς να στιγματίζει την ψυχική νόσο. Δεν είναι κακό να πούμε ότι δεν έχουμε ενέργεια, ότι δεν νιώθουμε καλά, έχουμε κατάθλιψη. Το πιο σημαντικό απ' όλα είναι να το πούμε και να πάρουμε τη θεραπεία. Παρ' όλα αυτά, εκτός από αυτούς τους λόγους, υπάρχουν και πολλοί άλλοι λόγοι που σχετίζονται με τον οργανισμό και που έχει μελετηθεί από τη δεκαετία του 90, σε ποιο βαθμό διάφορες συνθήκες του εργασιακού περιβάλλοντος επηρεάζει τους εργαζόμενους και τους οδηγεί, ακόμη και σε αυτή την ψυχική διαταραχή που αναφέραμε. Υπάρχει λοιπόν ένα μοντέλο που αναπτύχθηκε από τους Κάρασελ και Θέορελ, το οποίο λέγεται μοντέλο ελέγχου ζήτησης. Και τι λέει αυτό το μοντέλο? Ότι η εργασιακή πίεση στον χώρο της δουλειάς, όταν συνδυάζεται με υψηλή ψυχολογική απαίτηση από τον εργαζόμενο και μειωμένες δυνατότητες λήψης απόφασης, αυτό επηρεάζει την υγεία. Και
Και πόσο μάλλον όταν δεν υπάρχει κοινωνική στήριξη από την υπόλοιπη ομάδα συναδέλφων. Ένα δεύτερο μοντέλο, που ονομάζεται μοντέλο ανισορροπίας ανταμοιβής και που αναπτύχθηκε από το Σύγκριστ, λέει ότι ο συνδυασμός της υψηλής εξωγενούς πίεσης, ο προϊστάμενος, ο γιατρός που πιέζει και απ' την άλλη δεν επιβραβεύεται ο υπάλληλος, αυτό επηρεάζει συναισθηματικά με αποτέλεσμα να έχει αρνητικές επιπτώσεις στην ψυχική του υγεία. Έχουμε όμως στην νοσηλευτική και το εξής οξύμορο. Απ' τη μία μιλάμε για τις αναρωτικές και απ' την άλλη αυτό που έχουμε βιώσει όλα μας τα χρόνια είναι ότι κάνουμε μια δουλειά που δεν μπορούμε εύκολα να λείψουμε. Θυμάμαι χαρακτηριστικά να έχω πει κάποτε, για να μην πάω στη δουλειά θα πρέπει να έρθει το φορείο να με πάρει και να νοσηλευτώ. Αυτό λοιπόν δεν είναι μια δική μας υποκειμενική αντίληψη, είναι κάτι που το βλέπουμε και από τη διεθνή βιβλιογραφία. Σε μια μελέτη λοιπόν που διεξήχθη το 2014 σε ένα νοσοκομείο της Πενσιλβάνιας και το δείγμα του οποίου αποτέλεσαν 450 γιατροί και 470 νοσηλευτές και οι οποίοι δήλωσαν ότι παρά το ότι είχαν συμπτώματα οξείας λίμωξης, έπρεπε να πάνε στη δουλειά τους, το 83% από αυτούς δήλωσε ότι θα πήγαινε. Διερευνήθηκε λοιπόν για ποιο λόγο συμβαίνει αυτό. Και τι είδανε? Είδανε ότι στην ερώτηση τον περασμένο χρόνο, πόσο συχνά πήγατε στη δουλειά ενώ ήσασταν ασθενείς, το 21% απάντησε μία φορά, το 52% απάντησε 2 με 4 και το 9,3% 5. Στην ερώτηση, θα πηγαίνατε στη δουλειά με συμπτώματα διάρρειας, ενώ γνωρίζετε ότι αυτό βάζει σε κίνδυνο τους ασθενείς, το 55,8% απάντησε θετικά. Και αυτό γιατί, για ποιο λόγο λοιπόν θα πηγαίνατε στη δουλειά ενώ είστε ασθενείς, το 98% απάντησε ότι δεν θέλει να στεναχωρήσει τους συναδέλφους. Ένα μεγάλο ποσοστό είπε ότι το προσωπικό δεν φτάνει, δεν θέλει να εγκαταλείψει τους ασθενείς, δουλεύουν όταν είναι ασθενείς γιατί το κάνουν και οι άλλοι, άρα το κάνω από παράδοση, αφού πηγαίνουν οι άλλοι, εγώ πώς δεν θα πάω. Κάποιοι άλλοι απάντησαν ότι αφού δεν μπορεί να βρεθεί αντικαταστάτης, πώς θα βγει το πρόγραμμα. Κάποιοι φοβήθηκαν ότι θα διαμαρτυρηθούν οι συνάδελφοί μου αν δεν πάω. Κάποιοι είπαν ότι δεν μας στηρίζει η ηγεσία να μας δώσει να υπάρχει πιο πολύ προσωπικό. Και οι γιατροί είπαν ότι θα πάμε γιατί ανησυχούμε για τη συνέχεια της φροντίδας των ασθενών μας. Αυτό που συνδέει όλο αυτό, ακόμη και το οξύμορο που αναφέραμε πιο πριν, είναι η έλλειψη νοσηλευτικού προσωπικού, το οποίο είναι ένα παγκόσμιο πρόβλημα. Και αυτή η έλλειψη είτε είναι απόλυτα νούμερα, είτε είναι εσωτερικά, δηλαδή το νέο προσωπικό που δεν είναι επαρκώς εκπαιδευμένο σε σχέση με τους παλιούς, δεν έχει καλή αντιστοιχεία. Και σε συνδυασμό και με τις βάρδιες που επιβαρύνουν ακόμη πιο πολύ το πρόγραμμα και πόσο μάλλον όταν αυτές οι βάρδιες δεν βγαίνουν με δίκαιο τρόπο, αυτό επιβαρύνει τους εργαζόμενους. Το κλίμα λοιπόν του οργανισμού, το κλίμα και η κουλτούρα είναι αυτοί που επηρεάζουν τη δέσμευση και την ικανοποίηση. Και είναι το ίδιο πράγμα που οδηγεί τους νοσηλευτές να αποχωρήσουν από το επάγγελμα. Άρα, είτε αποχωρήσεις ενώ κάποιοι το σπουδάζουν, είτε δηλώνω αναρωτική γιατί θέλω να δείξω ότι είμαι δυσαρεστημένος, είναι ουσιαστικά η άλλη όψη του νομίσματος. Σε ένα νοσοκομείο 300 κρεβατιών στο Πέρθ της Αυστραλίας, μελετήσανε για ένα χρόνο τις αναρωτικές, όπου τις καταγράφανε. Και στη συνέχεια, με τη συνένεση των προϊσταμένων, τους πήραν συνέντευξη για να δούμε λίγο τι σημαίνουν αυτές οι αναρωτικές και πώς τις βλέπουν αυτοί που ηγούνται και που πρέπει να διαχειριστούν το προσωπικό. Βρέθηκε λοιπόν μετά από την καταγραφή ότι οι αναρωτικές παρουσιάζουν εποχικότητα με αυξημένη τάση τους χειμερινούς μήνες. Επίσης βρέθηκε ότι πιο πολλοί παίρνουν αναρωτική Δευτέρα και Παρασκευή, κάτι που το παρατηρούμε και εμείς στο δικό μας. Και καταλήξαν στο συμπέρασμα ότι οι νοσηλευτές πάντα θα ζητάνε αναρωτική, είτε γιατί είναι ασθενείς, είτε για οικογενειακούς λόγους, είτε για να αντιμετωπίσουν όλες αυτές τις αναπάντικες καταστάσεις της ζωής. Για να μπορέσουν λοιπόν να τις διαχειριστούν καλύτερα, προτείνουν ότι οι αναρωτικές θα πρέπει να καταγράφονται, έτσι ώστε να δούμε τον αριθμό τους, την τάση τους, τη διακύμανσή τους. Θα πρέπει οι προϊστάμενοι να συζητάνε με το προσωπικό, να δούνε για ποιο λόγο πήρε αναρωτική, είτε με τη μορφή μιας τυπικής συζήτησης, είτε με τη μορφή μιας άτυπης, με τη μορφή τηλεφωνημάτων, να δούνε δηλαδή το προσωπικό πώς είναι. Συναντήσεις των προϊσταμένων κυρίως με το χαμηλόβαθμο προσωπικό, γιατί έχει βρεθεί ότι αυτοί παίρνουν συχνότερα αναρωτική. Εκπαίδευση των προϊσταμένων για να διαχειριστούν αυτές τις αναρωτικές. Ενίσχυση των νοσηλευτών ώστε να υιοθετήσουν υγιεινές συνήθειες και να είναι πιο υγιείς. Επιβράβευση και στενή συνεργασία με τους εκπροσώπους των εργαζομένων. Να δούμε τι λένε και τα σωματεία εργαζομένων πάνω σε αυτά. Χαρακτηριστικά ένας προϊστάμενος είπε: την ιεραρχία θα έπρεπε να τη βλέπουμε ως ένα διαρκή αγώνα
αιώνα συνύπαρξης του χαμηλόβαθμου προσωπικού, υποστήριξη του χαμηλόβαθμου προσωπικού. Όταν αυτή η υποστήριξη δεν φαίνεται, δεν τη βλέπει ο υπάλληλος, τότε μειώνεται η δέσμευσή του με τον οργανισμό. Αυτό λοιπόν σημαίνει έμφαση στις συναντήσεις όλου του προσωπικού, στην ομαδική δουλειά, έμπνευση, να λειτουργούμε ως role model, όπως είπαν και οι προηγούμενοι, υποστηρικτική ηγεσία και ομαδική δουλειά. Γιατί οι αναρωτικές είναι ένας τρόπος να αποφύγουν οι νοσηλευτές τις αρνητικές συνθήκες του εργασιακού περιβάλλοντος. Και οι λόγοι που το κάνουν αυτό, που παίρνουν αναρωτικοί, είναι γιατί δεν έχουν επαγγελματικές ευκαιρίες, δεν έχουν αυτονομία στο επάγγελμά τους και δεν είναι ικανοποιημένοι από τις αποδοχές τους. Επομένως, πρωταρχικό μας μέλημα πρέπει να είναι ο νοσηλευτής, καθώς εξετάζουμε αυτό το ζήτημα. Γιατί η απουσία που οφείλεται στην ασθένεια δεν μπορεί να εξελιχθεί. Η ασθένεια δεν αναβάλλεται. Αυτό που απαιτεί είναι προσεκτική διαχείριση, γιατί το σημαντικότερο είναι να είναι καλά οι επαγγελματίες υγείας. Για τη σωστή διαχείριση πρέπει το πρόβλημα να αναλύεται του καθενός ξεχωριστά, γιατί είναι μοναδικό, αλλά και του καθενός εργασιακού περιβάλλοντος, να δούμε τις ιδιαιτερότητες. Ο καλύτερος, και πρέπει βέβαια να δουλεύουμε ομαδικά και οι εργαζόμενοι να ψηφίζουν το χώρο δουλειάς τους ως τον καλύτερο. Ο καλύτερος χώρος δουλειάς είναι αυτός που οι εργαζόμενοι τους τον επιλέγουν ως τέτοιο. Ευχαριστώ πολύ. Μέσα στο χρόνο, μία τέλεια εργασία. Κατά το ρου αισθάνθηκα την ανάγκη να θέσω εγώ ερωτήματα, αλλά οι επόμενες διαφάνειες ερχόντουσαν και με καλύπταν. Κρατώ το εξής, ότι κάθε άνθρωπος είναι μοναδικός. Για να φτάσει να πάρει την αναρωτική σημαίνει ότι κάτι συμβαίνει σοβαρό. Αυτό μπορεί να μην είναι παθολογία, μπορεί να είναι πρόβλημα οικογενειακό, μπορεί να είναι burnout, μπορεί να είναι οτιδήποτε που τον αναγκάζει να το κάνει. Γίνεται μισητό στα μάτια των άλλων, γιατί θα επιβαρυνθούν τη δουλειά του. Αυτό για μένα είναι το λυπηρό. Αυτό είναι που θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε όλοι μαζί. Όπως και μένω και στη διαφάνεια, στην οποία έλεγε ότι θα πρέπει οι προϊστάμενοι που ηγούνται να είναι πιο κοντά στο προσωπικό, έτσι ώστε να το εμψυχώνουν, να αποφεύγουμε καταστάσεις όπως αυτές της διαδικασίας, της σύγκρουσης των συνεργατών, όταν υπάρχει πρόβλημα. Πονάς και αισθάνεσαι ότι κρίνεσαι. Είναι κάτι απάνθρωπο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.